Γεια σας, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα μιλήσω για το PSV. Όπως βλέπετε ήδη πλάνο να παίζουν στο background, το PSV είναι η αγαπημένη μου κονσόλα. Μετέπειτα διάδοχος του PSP, το οποίο ήταν η πιο πετυχημένη κονσόλα η οποία κυκλοφόρησε και εδώ Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το PSV ήθελε και ήρθε να καλύψει ένα κενό και να ανεβάσει τον πύχη, τον οποίο και ανέβασε κατά πολύ, ειδικά με τις λειτουργίες και με την οθόνη, η οποία ήταν τρομερή. Μέχρι και σήμερα στέκει άνετα και μπορείς να παίξεις τα πάντα που μπορείς να του ρίξεις μέσα. Αυτή η κονσόλα, ενώ είχε όλα τα καλά φόντα, προσωπικά σας ξαναλέω, η οθόνη και το διπλό σύστημα μοχλών, το οποίο έλειπε μέχρι τότε. Όσοι έχετε παίξει PSP, όσοι έχετε παίξει Nintendo 3DS, 2DS ή οτιδήποτε, ξέρετε πόσο κέριο είναι για κάποια παιχνίδια να έχεις δύο μοχλούς. Πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ενώ έφερε πάρα πολλές λειτουργίες, έφερε ένα μεγάλο κύμα ανανέωσης, ειδικά στα portable, γιατί ο πύχης άνοιξε κατά πολύ. Είχες τα DS και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το πράγμα. Δεν τράβηξε. Ήμουνα κάτοχος τουλάχιστον 4 διαφορετικών PSV. Κάποια τα έδωσα δώρο, κάποια τα πούλησα. Εγώ κράτησα αυτή τη στιγμή και έχω στα χέρια μου και εσείς το βλέπετε το OLED, το οποίο έχει και Wi-Fi, έχει και 3G μέσα. Δηλαδή τυπικά το καλύτερο των καλύτερων, θα έλεγα μέχρι τώρα. Λοιπόν, γιατί όμως δεν τράβηξε αυτή η ιστορία, γιατί το PSV δεν έχει και πολλούς λόγους, είναι η αλήθεια. Ας ξεκινήσουμε από τον πιο ήπιο και ας πάμε στον πιο απαιτητικό. Καταρχάς, τα παιχνίδια. Μικρά κασετάκια τα οποία έμπαιναν το κάθε παιχνίδι. Πολύ πρακτικό πρόβλημα. Ήταν τυπικά όπως και στο Switch, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έλα όμως που δεν υπήρχε πολύ μεγάλη υποστήριξη. Βγήκαν κάποια AAA παιχνίδια τα οποία ήταν στην αρχή, το ανέβασαν πάρα πολύ. Όμως σιγά σιγά οι εταιρείες δεν έβγαζαν πολλά παιχνίδια. Ακόμα και τα AAA τα οποία τα δοκίμασα τα περισσότερα. Έχω μια καλή συλλογή από παιχνιδάκια στο PSV. Δεν. Όλα λείπουνε. Το μόνο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ από όσα δοκίμασα είναι το Resistance και το Uncharted. Όλα τα υπόλοιπα, και το God of War καλό είναι, το οποίο είναι remake αν δεν κάνω λάθος από τα PSP, γιατί είχε βγει και ένα bundle με δύο μαζί μέσα. Αυτά ήταν όλα και όλα. Δηλαδή θα έπαιρνες τρία παιχνίδια. Συν ότι ήταν πανάκριβα. Τώρα μεταξύ μας τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Οπότε δεν. Η κονσόλα μετέπειτα, επειδή και στο όταν έκανε τη συνδρομή Plus, νομίζω λέγεται, σου έδινε και μέχρι πριν από 2 χρόνια σου έδινε και κάποια παιχνίδια από 1 έως 2, ξαφνικά άρχισε να παίρνει καινούριο αέρα. Μιας και μαζί με το PlayStation 4 έπαιρνες και κάποια παιχνίδια και τα δοκίμαζες. Κατέβασα αρκετά παιχνίδια από αυτά. Η συλλογή μου ήταν αρκετά μεγάλη και κάπως έτσι μπήκε το στη μνήμη του κόσμου ως η κονσόλα η οποία μπορεί να παίξει, να προβάλλει τα καλύτερα indie games. Γενικά η indie σκηνή πήρε πολύ μεγάλη ανάσα με βάση αυτό. Έλα όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Ήταν μόνο να το θέσω απλά για τους μερακλείδες του είδους. Από όσους ξέρω, στον περίγυρό μου λίγοι ήταν αυτοί που είχαν PSV, οι περισσότεροι είχαν Nintendo, μιας και έχει καλύτερα παιχνίδια, περισσότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να στερούσε σε πολλά, όπως οθόνη, όπως χειρισμό, αλλά τα παιχνίδια που είχε η Nintendo δεν μπορούσε να το ονειρευτεί καν η Sony. Ένα Pokémon να βάλεις μέσα, τέλειος, έκλεισε το μαγαζί, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, ο ένας και κυρίαρχος λόγος είναι τα παιχνίδια. Καλά τα AAA που είχε, αλλά πολύ λίγα και πολύ κακές υλοποιήσεις. Πάρα πολύ κακές υλοποιήσεις. Είναι σαν να μην πήραν υπόψη καν οι περισσότεροι σε τι κονσόλα απευθύνεται. Έλα όμως που ο μεγαλύτερος, καταρχάς θα πάμε στο μεγαλύτερο λόγο στο τέλος, δηλαδή κλείνοντας. Το δεύτερο πράγμα είναι το μενού. Ενώ ήταν πάρα πολύ ωραίο το μενού του γενικά. Να μπεις, είχε touch οθόνη από μπροστά, από πίσω, touch πλάτη. Πάρα πολύ όμορφα όλα. Το download list που είχε η λίστα για να κατεβάζεις τα παιχνίδια και να τα αποθηκεύεις ήταν ένα χάλι. Απλά υπήρχε ένα download list, τίποτα άλλο. Και για να βρεις και να κατεβάσεις παιχνίδια εσύ, έπρεπε να σκρολάρεις αιώνια. Και δεν έπιανε και τρελές ταχύτητες στο ίντερνετ, οπότε σε φάση εσύ σκρόλαρες και περίμενες να τα κατεβάσεις ένα-ένα. Ένα-ένα και μετά να εγκατασταθεί. Και γενικά η αλήθεια είναι ότι
πήρε πάρα πολύ καιρό για να κατεβάσω εγώ το playlist μου το περισσότερο, που έφαγα 2-3 μέρες μόνο να κατεβάζω και να τα φτιάχνω, να τα σετάρω. Γενικά, ενώ είχε πολύ ωραία πράγματα, είχε ένα καλό αξιοπρεπές store. Γενικά η οργάνωσή του μέσα δεν ήταν και τόσο καλύτερη. Η εμπειρία που προσέφερε προσωπικά για μένα δεν ήταν και καλύτερη. Επίσης, να τονίσω, υπήρχε ένα καλό. Κάποια παιχνίδια, όπως το Darkest Dungeon και κάποια άλλα, μαζί με το κεντρικό τους παιχνίδι για το PlayStation, σου έδιναν και κωδικό για να μπορέσεις να κατεβάσεις το παιχνίδι στο PSP, στο PSV, με συγχωρείτε. Ας πούμε το Darkest Dungeon το κατέβασα έτσι και νομίζω ήταν κανένα δύο ακόμα, το οποίο μετά το σταματήσανε και αυτό. Και πάμε τώρα στον τρίτο και μεγαλύτερο λόγο κατά με που δεν τράβηξε η όλη φάση, οι κάρτες μνήμης. Η OLED κονσόλα, το πρώτο μοντέλο, δεν είχε καθόλου εσωτερική μνήμη, αν θυμάμαι καλά. Μετά βγήκε το δεύτερο μοντέλο με την LCD οθόνη, το οποίο είχε ένα γίγκα, αλλά δεν αρκούσε. Και αυτό τι σημαίνει, ότι εσύ για να μπορέσεις να το δουλέψεις, έπρεπε ούτως ή άλλως να έχεις κάποια μνήμη. Τα μοντέλα των μνημών ήταν στην αρχή 1 γίγκα, μετά νομίζω ήταν 2-4, πήγαμε στα 8, 16, 32 και 64. Το θέμα είναι, προσωπικά, αν είχες λίγα παιχνιδάκια, οριακά ήθελες μια οχτάρα, οριακά. Αν έλεγες να κατεβάσεις κιόλας κάποια παιχνίδια, έπρεπε να σβήνεις. Αν είχες 8. Για πολλά χρόνια είχα μια οχτάρα. Μεγάλο αποθυμένο ήταν 64, αλλά έλα όμως που οι τιμές ήταν τραγικές, γιατί η Sony αντί να επενδύσει σε μια SD, κλασικά επένδυσε σε δικό της πρότυπο, M2 νομίζω λεγόταν η κάρτα μνήμης, η οποία ξέφυγε πάρα πολύ στην τιμή. Δηλαδή, για να μπορέσεις, αν έχεις μια αξιοπρεπή συλλογή και συναβάλεις και τα online που κατέβαζες, ήθελες 32 με 64. Να σας πω ότι 32 έχει γύρω στα 60 με 80 ευρώ και 64 έχει γύρω στα 100 ευρώ. Που σημαίνει ότι εσύ έπαιρνες μια κονσόλα που είχε 2,5 κατοστάρικα σχεδόν πόσο είχε και έπρεπε να δώσεις άλλα 100 ευρώ για να πας να βάλεις μνήμη να μπορέσει να το χαρίσω όπως θες. Βάλε και τα παιχνίδια που ήταν πανάκριβα, οπότε τυπικά έφτανε σε επίπεδα PlayStation 4 για να έχεις ένα portable. Ήταν τραγικό. Και αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα στο φέρετρο του PSV και νομίζω ο κεντρικός λόγος. Ακόμα και εγώ ξενέρωνα πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να σβήνω, να βγάζω, να σβήνω, να βάζω, να σβήνω, να βάζω. Δεν γινόταν να έχεις 10 παιχνίδια για να μπορείς να τα παίξεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα. Σβήσε, βγάλε, σβήσε, βγάλε. Οι τιμές τραγικές, σας ξαναλέω, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουνα με 8. Και η 8 ήταν και αυτή ακριβή, δεν ήταν πολύ φθηνή. Είχε γύρω στα 20 κάτι ευρώ η 8. Μην νομίζω ότι ήταν κάτι, αλλά ήταν το πιο value που μπορούσε να πάρει κάποιος. Γι' αυτό και τα περισσότερα που πουλάνε έχουν από 8 ή καλύτερη 16. Σύνοτι στην Ελλάδα, 64 δεν ήρθαν και πάρα πολύ. Προσωπικά, μετά από πολλά χρόνια, βρήκα μία αγγελία από ένα παιδί στο Insomnia και πήρα μια 64, 50 ευρώ. Για μένα ήταν λες και κέρδισα το λαχείο. 64 γίγκα, 50 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και μετά από 10 χρόνια που υπήρχε η κονσόλα στην αγορά, πραγματικά σκεφτείτε, οι τιμές αυτές δεν πέφτανε με τίποτα. Ωραία κονσόλα, καλή κονσόλα, χρυσή κονσόλα. Όλα τα καλά τα είχε, αλλά τα αρνητικά της ήταν πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν, δεν. Σύνοτι για να μοντάρεις, έπρεπε να πάρεις ειδική καρτούλα, η οποία έμπαινε στη θέση του παιχνιδιού και σου δέσμευε με τη θέση του παιχνιδιού και ήθελε ολόκληρη διαδικασία. Και τώρα μεταξύ μας, όταν εσύ έχεις σκάσει ένα κάρο λεφτά για αυτή την κονσόλα και έχεις πάρει και την κάρτα και δεν θα το μοντάρεις. Δεν θα σου πάει το χέρι, δεν το μοντάρεις. Τι λες, θα παίξω τα original. Εγώ έτσι ήμουνα. Έπαιζα τα original. Μετά όμως, ξαφνικά σταμάτησε η Sony την υποστήριξη και έγινε το μεγάλο μπαμ. Γι' αυτό και φεύγουν πάρα πολύ τώρα τελευταία και είναι δυσέβρετες γενικά. Πλέον μπορείς να τη σπάσεις, να τη χακάρεις και να βάλεις ό,τι θες μέσα, ό,τι emulator θες που μπορεί να σηκώσει. Έτσι λοιπόν, ξαναπήρε ζωή μετά το θάνατό της, όλος παραδόξος, και όλοι ζουν με μία ανάμνηση αυτής της κονσόλας. Το αστείο είναι ότι δεν επένδυσε κανένας. Έχω βαρεθεί να βλέπω άνθρωπο να αναπολούν για το συγκεκριμένο, αλλά δεν υποστηρίχθηκε. Και εμένα όχι άδικα. Ο κόσμος ξέρει να διαλέγει. Κάποιες φορές, ειδικά όταν πρόκειται
για χρήματα τα οποία είναι υπερβολικά πάρα πολλά. Γενικά μια δικοχαμένη κονσόλα, ακόμα και το Switch μέχρι ένα σημείο τώρα μεταξύ μας επειδή το δοκίμασα, δεν με εντυπωσίασε τόσο όσο το PSV, δηλαδή ακόμα και 10 χρόνια μετά που έπιασα στα χέρια μου Switch, ενώ έχει πιο μεγάλη οθόνη, σίγουρα πολύ καλύτερα παιχνίδια και. Το OLED, τώρα το Switch OLED η αλήθεια είναι δεν το έχω πιάσει, είχα δει το προηγούμενο, το OLED μπορεί να είναι πολύ καλύτερο μακράν νομίζω. Αλλά το PSV παραμένει για μένα αγαπημένη κονσόλα. Η αλήθεια είναι πως ίσως να τη σπάσω, ακόμα δεν έχω μπει στη διαδικασία. Αλλά γενικά ήρθε, είδε και απήλθε πολύ άδοξα. Κρίμα. Και γι' αυτό αυτό το βίντεο είναι σε μένα στο μυαλό μου κάτι σαν επιτάφιος για το συγκεκριμένο. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω ποτέ για PSV. Οπότε, ναι. Βέβαια να προσθέσω ότι υπάρχει και το PSTV, όσοι το έχετε βρει, το οποίο παίρνει τις καρτούλες αυτές του PSV μέσα. Αλλά και αυτό άλλη μια πετυχημένη κίνηση τρομερή της Microsoft, για να πω, της Sony. Τέλος πάντων, αν βρείτε κάποια πάρτε την αξίζει, αν θέλετε να παίξετε ή συλλέκτες ή οτιδήποτε, ιδάλλως προχωρήστε, πάμε στα επόμενα. Αυτό από μένα, απλά ήθελα να κάνω έτσι ένα τιμήσει ένα και ένα βίντεο για τη συγκεκριμένη κονσόλα, ένα special. Ελπίζω να είστε καλά, πείτε μου εσείς τι κονσόλιτσες είχατε, με τι παίζατε. Εμένα προσωπικά σας είπα, η αγαπημένη μου μακράν, πολύ περισσότερο από το PSP, ήταν το PSV. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα.